Έγινε μια προσπάθεια και δώσαμε μια μάχη και απέναντι και στις άλλες πολιτικές δυνάμεις που συμμετείχαν με τη συγκεκριμένη πολιτική τοποθέτηση που έχουν, αλλά και απέναντι σε ένα κλίμα βουβαμάρας που επικράτησε προεκλογικά. Λίγες είναι οι εκπομπές που ασχολήθηκαν με αυτή την πολιτική μάχη των τοπικών εκλογών, που κρίνεται η ζωή του κόσμου την επόμενη μέρα, δηλαδή το τι δημοτικές και περιφερειακές αρχές θα έχουμε την επόμενη μέρα. Απέναντι σε αυτό το κλίμα βουβαμάρας, εμείς θέσαμε το πραγματικό δίλημα αυτών των εκλογών. Αν δηλαδή θέλουμε δημοτικές και περιφερειακές αρχές που θα είναι σύμμαχοι στον αγώνα του λαού μας για τα δικαιώματά τους, για τη ζωή τους, ή αν θέλουμε δημοτικές και περιφερειακές αρχές που θα τις βρουν απέναντί τους. Αυτή τη στιγμή στην Αττική η λαϊκή συσπήρωση κατέγραψε μια άνοδο της τάξης του 70%. Ναι, πολύ είναι μια μεγάλη άνοδος του συνδυασμού της λαϊκής συσπήρωσης, του συνδυασμού που στηρίζεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που κατά τη γνώμη μας εκφράζει και τη σταθεροποίηση ενός ρεύματος αμφισβήτησης απέναντι στην αντιλαϊκή και εγκληματική πολιτική που εφαρμόστηκε τα τελευταία χρόνια από όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις αλλά και από δημοτικές και περιφερειακές αρχές. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι 10 εκλεγμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι με τη λαϊκή συσπήρωση θα βρεθούμε εκεί που βρεθήκαμε και πριν τις εκλογές. Θα βρεθούμε εκεί που πληστηριάζονται σπίτια εξαιτίας της εγκληματικής αυτής πολιτικής. Θα βρεθούμε εκεί που κόβονται ρεύματα και νερά εξαιτίας της εγκληματικής αυτής πολιτικής. Θα βρεθούμε στους χώρους δουλειάς που δεν παίρνεται κανένα μέτρο προστασίας και ζούμε καθημερινά τα εργατικά ατυχήματα, ιδιαίτερα στη Δυτική Αττική και αλλού. Και θα βρεθούμε δίπλα στο λαό, στον αγώνα του, για να ζήσει και να ξημερώσουν καλύτερες μέρες. Και βέβαια, τις τελευταίες αυτές μέρες, δίνουμε τη μεγάλη μάχη για να μπουν και κόκκινες κουκίδες σε αυτό το χάρτη. Ναι. Κόκκινες κουκίδες αντίστασης και αγώνα, δίπλα στον κόκκινο βράχο της Ικαρίας, να προστεθεί η Νίκαια, να προστεθεί η Κεσαριανή, να προστεθεί η Πετρούπολη, το Χαϊδάρι και ο Τυρνάβος. Για να υπάρχουν εστίες αντίστασης και βεβαίως η Πάτρα με τον δήμαρχό της, τον Κώστα τον Πελετίδη, για να μην διαδηλώνει μόνο ο Δήμος της Πάτρας στην Αθήνα, αλλά να υπάρχουν και Δήμοι της Αττικής που θα διαδηλώνουν για τα δικαιώματα των εργαζομένων τους και του λαού τους. Πάω στον κύριο Τάτσι για να δούμε τι σας έλεγαν οι πολίτες σε όλη τη Δυτική Αττική, να δούμε τι έχει γίνει με τα αντιπλημμυρικά έργα στη Μάνδρα. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα γιατί είχαμε την τραγωδία το 17. Τι σας ζητούσαν, κύριε Τάτσι? Κοιτάξτε, ο κόσμος δεν ξεχωρίζει τα προβλήματά του σε προβλήματα που αφορούν την κυβέρνηση, σε προβλήματα που αφορούν την περιφέρεια και σε προβλήματα που αφορούν το Δήμο. Ο κόσμος αντιμετωπίζει ένα σύνολο προβλημάτων που γίνονται εμπόδιο στην καθημερινή του ζωή, στην καθημερινή του προσπάθεια για επιβίωση. Οπότε δεν μπορούν να χωριστούν τα προβλήματα, άρα και γι' αυτό και κάθε περιφερειακή αρχή ή δημοτική αρχή κρίνεται από το τι στάση κρατάει και στα μεγάλα. Για παράδειγμα, δεν υπήρχε άλλος εκλεγμένος δήμαρχος πριν του Κώστα του Πελετίδη που να πήγε κόντρα στο νομοσχέδιο του Άδωνη Γεωργιάδη που καθιερώνει τις 13 ώρες δουλειά, την κοινική κρατική ομολογία ότι δεν μπορείς να ζήσεις με ένα μισθό αλλά και με έναν εργοδότη και θέλεις και δεύτερο εργοδότη για να μπορείς να επιβιώσεις εκεί που έφτασαν οι μισθοί. Από εκεί και πέρα, η Δυτική Αττική είναι γνωστή. Έχει γίνει πολλές φορές πρωτοσέλιδο για μεγάλες καταστροφές. Έχει γίνει πολλές φορές πρωτοσέλιδο για πλημμύρες. Έχει γίνει πολλές φορές πρωτοσέλιδο για πυρκαγιές, για εργατικά ατυχήματα. Δημοτικές, περιφερειακές αρχές άλλαζαν. Είχαμε τον κύριο Σγουρό, μετά είχαμε την κυρία Δούρου, μετά είχαμε τον κύριο Πατούλη, τώρα θα ζήσουμε και τον κύριο Χαρδαλιά. Κυβερνήσεις άλλαζαν. Τα πρωτοσέλιδα για καταστροφές στη Δυτική Αττική συνέχιζαν. Και αυτή τη στιγμή, από το 2010 και μετά, στην περιφέρεια της Δυτικής Αττικής, το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας έχει τρεις εργαζόμενους. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης των υπηρεσιών της περιφέρειας. Αυτό είναι το αποτέλεσμα που αφήνουν ουσιαστικά ξεκρέμαστο το λαό μπροστά σε φυσικές καταστροφές. Και να πω ένα πράγμα. Κοιτάξτε, εντάξει, είναι καλό όταν αλλάζουμε μαγαζί να αλλάζουμε και παραμύθια, αλλά κάπου θέλει και μια προσοχή. Ο κύριος Ιωακιμίδης, για παράδειγμα, ο οποίος ήταν δήμαρχος Νίκαιας Ρέντι, ήταν 20 χρόνια δήμαρχος. 20 χρόνια δήμαρχος με τον Κηφισό να είναι 20 χρόνια καθάριστος. 20 χρόνια καθάριστος και χωρίς αντιστηρίγματα. Λοιπόν, και ο πρώτος που θα πληττόταν από αυτή την πλημμύρα θα ήταν οι δικές του περιοχές. Υπάρχει μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, υπάρχει μια κινητοποίηση που να κάλεσε ο κύριος Ιακημίδης, υπάρχει κάπου που να βρέθηκε ο κύριος Ιακημίδης απέναντι σε αυτή την πολιτική, ή ήταν μαζί με τον κύριο Πατούλη τα προηγούμενα χρόνια. Γι' αυτό και εμείς λέγαμε ότι ο χάρτης δεν πρέπει να βαφτεί ούτε με το κυβερνητικό μπλε, ούτε με τα χρώματα της υπεύθυνης αντιπολίτευσης που τη ζήσαμε και ήταν κάθε φορά στήριγμα
της κυβερνητικής εγκληματικής πολιτικής και έλεγε ότι δεν θα λογαριαστούμε τώρα, θα λογαριαστούμε κάποτε μετά. Το μετά δεν έρχεται ποτέ, γιατί μετά υπάρχει και ακολουθεί μια νέα καταστροφή. Απέναντι λοιπόν και στη διοίκηση του κύριου Χαρδαλιά που υπόσχεται 60 θαύματα, 60 στοιχήματα, δεν ξέρω τι. Οι 66 γειτονιές της Αττικής. 66 στοιχήματα βάζει ο κύριος Χαρδαλιάς. Θα βρεθούν οι εκπρόσωποι της Λαϊκής Συσπήρωσης, θα βρεθούν οι περιφερειακοί σύμβουλοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπήρωσης και βέβαια θα δώσουμε τα πάντα για να βρεθεί απέναντι ένας οργανωμένος λαός. Ένας οργανωμένος λαός που θα αντιμετωπίσει αυτή την εγκληματική πολιτική και θα απαιτήσει μέτρα προστασίας. Αυτή την υπεύθυνη αντιπολίτευση, αυτή τη στάση στην τοπική διοίκηση που υποτίθεται παράγει έργο, την έζησε ο λαός στη Μάνδρα, την έζησε ο λαός στο Μάτι, τη ζει ο λαός καθημερινά. Τη ζει στο κέντρο της Αθήνας που πλημμυρίζει ακόμα και η Βασιλική Σοφίας. Αυτά είναι τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής και αυτής της υπεύθυνης αντιπολίτευσης. Και αν ψάχνετε να δείτε αν οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ παράγουν έργο ή δεν παράγουν έργο, ας πάμε μια βόλτα στην Πάτρα. Το ζήσαμε στην αντιπολίτευση που έκανε το ΚΚΕ την προηγούμενη τετραετία και θέλω να πω ότι συνήθως το ΚΚΕ πρημοδοτήθηκε για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή, διότι είναι συσπηρωμένο και οι πολίτες δεν πήγαν να ψηφίσουν. Και αυτά είναι τα αποτελέσματα της εποχής. Αφήστε τα αυτά, που τα λέτε αυτά. Αφήστε τα αυτά. Από την εμπειρία μου σας το λέω. Ζητάτε γιατί και προοδευτική συμμαχία και βρεθήκατε στα ίδια ψηφοδέλτια με περιφερειακό σύμβουλο του κ. Τζίμερου. Το έχω ζήσει πραγματικά, το έχω ζήσει 4 χρόνια στην περιφέρεια. Βρεθήκατε στο ίδιο περιφερειακό συμβούλιο με τον κύριο. Ήταν πρημοδότηση λόγω αποχής. Κυρία Αυλονίτου, πάντα είναι συσπηρωμένη. Καταγγέλει χωρίς να προτείνει λύσεις. Στην περιφέρεια Αττικής, κυρία Αυλονίτου, εμείς ανεβήκαμε 20.000 ψήφους. Ακριβώς, γιατί υπήρχε αποχή. Έτσι. Και ανεβήκαν τα ποσοστά μας κατά 70%. Τώρα, αν αυτό και για εσάς υπήρχε αποχή, μπορούσατε και εσείς να ανέβετε. Δεν ανέβηκατε. Οπότε η αποχή δεν αποτελεί λύση. Από εκεί και πέρα, επιλέγω, επειδή ζητάτε προοδευτικά μέτωπα, λέω, βρεθήκατε στο ίδιο ψηφοδέλτιο με περιφερειακό σύμβουλο του κ. Τζίμερου. Ο οποίος αρθογραφούσε και έλεγε τι θα γίνει επιτέλους με τη νομιμότητα του ΚΚΕ. Κάντε σας παρακαλώ, αυτό. Δηλαδή. Εμείς δεν είχαμε ποτέ καμία συνεργασία με τον κύριο Τζίμερο. Θέλει και λίγο τάκ. Βρεθήκατε στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Ανεξάρτητο και υποστηρίζεται από το ΣΥΡΙΖΑ. Βρεθήκατε στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Ανεξάρτητο που υποστηρίζεται από το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ θα επανέλθω, θα επιμείνω στο θέμα της πολιτικής προστασίας, κύριε Τάτση. Ακούμε από την περιφέρεια ότι είναι προϋπολογισμένα τα έργα πάνω από 426 εκατομμύρια. Μιλώ για τα αντιπλημμυρικά έργα, κυρία Αυλονίτου, κύριε Τάτση, και φυσικά ότι όλο το βάρος είναι η μεγάλη προτεραιότητα τώρα και του Νίκου Χαρδαλιά, από όσο γνωρίζουμε, είναι η ασφάλεια των πολιτών στο επίπεδο της πολιτικής προστασίας. Να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί ρωτούν πολλοί πώς θα γίνει και η κατανομή του 1,6 δις που θα διαχειριστεί η περιφέρεια Αττικής. Ναι. Λοιπόν, εσείς δεν είστε εδώ βέβαια για να απαντήσετε πώς θα γίνει η διαχείριση από την Αττική μπροστά, αλλά θέλω να ρωτήσω στο επίπεδο των αντιπλημμυρικών έργων και της πολιτικής προστασίας, ποια είναι και η πρόταση της Λαϊκής Συσπήρωσης. Ναι, κοιτάξτε, εντάξει, τώρα ο κόσμος έχει εμπειρία. Ναι. Τώρα μπορεί να ακούει λόγια. Ακούσαμε προεκλογικά πολλά. Θα ακούσουμε και τώρα, μέχρι να αναλάβουν οι νέες διοικήσεις, θα ακούσουμε πολλά. Και ξέρετε, τώρα λέγονται λόγια. Στην καταστροφή θα λένε θα βάλουμε το μαχαίρι στο κόκαλο και μετά την καταστροφή λέει ξεχνιούνται, φεύγουν οι κάμερες και τελειώνουν και συνεχίζεται η ίδια κατάσταση. Γιατί εντάξει, υπάρχει μια εμπειρία και έχει αποδειχτεί ότι αυτά τα αναγκαία μέτρα προστασίας της ζωής του λαού από πλημμύρα, από φωτιά, από σεισμό δεν επιλέγονται διαχρονικά από όλες αυτές τις περιφερειακές αρχές και τις δημοτικές αρχές που τις στηρίζουν τα κόμματα που κυβέρνησαν και κυβερνούν αυτή τη χώρα. Να σας πω χαρακτηριστικά παραδείγματα για το γεγονός ότι τα όποια μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας πάρθηκαν στη Δυτική Αττική είναι αποσπασματικά, δεν λύνουν το πρόβλημα και το μεταφέρουν. Θέλετε να πάρουμε στα Μέγαρα και στην Κινέτα, που όλα τα ρεύματα είναι μη διευθετημένα, που η όποια διευθέτηση έγινε μόνο πάνω από την Ολυμπία Οδό και αυτό μόνο για τα συμφέροντα της Ολυμπίας Οδού και από κάτω ο κόσμος πνίγεται. Να μιλήσουμε για τη Μάνδρα που η όποια διευθέτηση έγινε αφορά ένα πολύ μικρό κομμάτι στην περιφερειακή οδό και ουσιαστικά οι δεξαμενές ανάσχεσης υδάτων στον ορεινό όγκο παραμένουν μελέτες. Μελέτες που καρκινοβατούν. Μελέτες που αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι και άχρηστες. Γιατί πρέπει να πάρουμε υπόψη ότι αυτή τη στιγμή κάηκε ο μεγάλος δασικός πλούτος, ένα μεγάλο τμήμα του δασικού πλούτου της Αττικής. Δεν μπορεί οι μελέτες να είναι οι ίδιες πριν και μετά. Δεν μπορεί τα μέτρα πρόληψης να είναι ίδια πριν και μετά. Άρα εμείς θεωρούμε ότι αυτά τα 1,6 δις θα κατευθυνθούν και αυτά εκεί που κατευθύνθηκαν και τα προηγούμενα δις. Θα κατευθυνθούν δηλαδή για να τροφοδοτηθούν και να πάρουν ζεστό χρήμα επιχειρηματικοί όμιλοι.
Σας θυμίζω ότι δόθηκαν το Μάρτιο του 2023, το έχουμε ξαναπεί εδώ στην εκπομπή σας, 11,5 εκατομμύρια ευρώ σε ιδιώτες, σε εργολάβους για υδροφόρες. Και την κρίσιμη στιγμή ψάχναμε να βρούμε νερό στη Μάνδρα, ψάχναμε να βρούμε νερό στη Χασιά. Την κρίσιμη στιγμή και μια φωτιά που ξεκίνησε στα Δερβενοχώρια άλλαξε νομό και έφτασε μέσα στη Μάνδρα. Μια φωτιά που ξεκίνησε στη Χασιά έκαψε τρεις δήμους. Άρα ο κόσμος έχει εμπειρία και αυτό που μπορεί να αποτελέσει απάντηση σε αυτή την εγκληματική πολιτική είναι ο αγώνας του. Είναι τα μέτρα διεκδίκησης. Αυτή τη στιγμή το 14% της Λαϊκής Συσπήρωσης Αττικής αποτελεί μια φωνή διεκδίκησης. Και αυτή η φωνή διεκδίκησης πρέπει να μεγαλώσει και να δυναμώσει από σήμερα με την οργάνωση της πάλης για όλα αυτά που είναι αναγκαία και πρέπει να γίνουν για την προστασία της ζωής του λαού. Στο επίπεδο του κυκλοφοριακού, ρωτούν πάρα πολλοί αν θα μπορέσει να μπει επιτέλους κάτι σε αυτό το τεράστιο χάλι, πας γράφουν τηλεθεατές. Εδώ για να έρθετε, πόσα τηλέφωνα ανταλλάσσουμε για να φτάσετε στο στούντιο στα Μελίσσια, από όπου και αν βρίσκεστε. Λοιπόν, είναι γύρω στις 4 ώρες που χρειάζεται να είσαι στο δρόμο για να φτάσεις εκεί που χρειάζεσαι, κύριε Τάτση. Αυτό τι θα γίνει ακριβώς? Είναι ένα μεγάλο λαϊκό πρόβλημα το ζήτημα και του κυκλοφοριακού. Και για τα μέσα συγκοινωνίας. Που συνδέεται με πολλά θέματα. Και δεν αφορά και μόνο, αν θέλετε, και τις αρμοδιότητες της περιφέρειας Αττικής. Γιατί συνδέεται και σε σχέση με το τι μέσα μαζικής μεταφοράς έχουμε. Δηλαδή, πόσο σύγχρονα είναι αυτά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τι πληρότητα έχουν για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του λαού της Αττικής. Και βεβαίως, επειδή είμαστε και από τη Δυτική Αττική, να ρωτήσετε τους εργαζόμενους που δουλεύουν στη Δυτική Αττική και μένουν τι τραβάνε για να πάνε στους χώρους δουλειάς. Και αυτή τη στιγμή η εργοδοσία ή δεν υπάρχει κανένα μέτρο μεταφοράς αυτών των εργαζομένων στους τόπους της εργασίας του. Πηγαίνει με τον προστιακό άλλος και κατεβαίνει στη Δυτική Αττική και από εκεί τραβάει ένα ολόκληρο γολγοθά με λεωφορείο για να μπορέσει να φτάσει στον χώρο δουλειάς. Ταυτόχρονα, βέβαια, με τις ευθύνες που έχουν οι περιφερειακές αρχές, γιατί οι υπηρεσίες που αφορούν σε σχέση με το συγκοινωνιακό και το κυκλοφοριακό είναι ακραία υποστελεχωμένες και δεν μπορούν να λύσουν ουσιαστικά αυτό το μεγάλο πρόβλημα του κόσμου. Λοιπόν. Είναι και αυτό πάντως, συγγνώμη που θα το πω, είναι και αυτό ζήτημα διεκδίκησης. Από αυτή τη μέρα κιόλας που ξεκινάμε, είναι ζήτημα διεκδίκησης. Καθώς έχουμε δει πολλά ατυχήματα σε λεωφορεία, έχουμε δει πολλά ατυχήματα σε τρένα και δεν μπορούμε να γινόμαστε θεατές και να πηγαίνουμε από το ένα ατύχημα στο άλλο. Πρέπει να γίνουμε πρωταγωνιστές σε έναν αγώνα, γιατί τα μέτρα πρόληψης κοστίζουν, αυτά που αφορούν τα μέτρα πρόληψης για τη ζωή του λαού. Αυτά τα θεωρούν κόστος ορισμένοι, γι' αυτό και δεν τα παίρνουν. Γι' αυτό μόνο με τον αγώνα του λαού, μόνο με πρωταγωνιστή το λαό, μπορεί να γίνει αυτό και γι' αυτό το λόγο, για να δυναμώσει αυτός ο αγώνας, ας κάνουμε και αυτές τις κόκκινες κουκίδες στο χάρτη, σε αυτούς τους δήμους που συμμετέχουν. Στέλνετε μήνυμα για την Κυριακή, για το δεύτερο γύρο. Της λαϊκής συσπήρωσης, που υπάρχει το πραγματικό αντίπαλο δέος στην κυβερνητική πολιτική, που υπάρχει το πραγματικό αντίπαλο δέος στην εγκληματική πολιτική και δεν υπάρχει κάποιος άλλος που είναι μασκαρεμένος κυβερνητικός ή υπεύθυνος αντιπολιτευόμενος. Λοιπόν, πρέπει να κλείσω. Βεβαίως. Με λοιπόν, το δικό σας μήνυμα θέλω. Επειδή εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αυτοδιοίκηση. Θέλω να πω και στον κύριο Τάτση, επειδή δεν το γνώριζε, οι μεγάλες οδικές αρτηρίες της Αττικής ανήκουν στην περιφέρεια Αττικής 100%. Οπότε είπατε, το ζήτημα του κυκλοφοριακού αφορά 100% την περιφέρεια Αττικής. Εμείς έχουμε καταθέσει το πρόγραμμά μας και με ανισόπεδες διαβάσεις, με διάφορα τέλος πάντων τρόπους. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, κύριε Αυλονίτου, μπορεί, δεν είναι στο, πώς μπορεί να επιληθεί το κυκλοφοριακό ζήτημα. Βάδος πενταετίας θα τα δείτε όλα ότι θα το παλέψουμε και θα και προσπαθήσουμε. Υπάρχουν και υπουργεία, κύριε Αυλονίτου, δεν είναι κακό να διαδηλώνεις και έξω από κανένα υπουργείο. Με τη διαδήλωση δεν υπάρχει αποτέλεσμα με τη διαδήλωση. Εμείς θέλουμε πράξεις. Έργα και πράξεις. Είδαμε με τη δημαρχία του κ. Σκυλίδη πώς αντιπολιτεύτηκε τον κ. Πατρούλη. Μόνο με έργα και πράξεις. Λοιπόν, ζωντάνεψε η συζήτηση πολύ. Κινητοποιήθηκε πολλές φορές ενάντια στον κ. Πατρούλη. Όχι πολιτική, μόνο αυτοδιοίκηση. Αυτό θέλει ο λαός. Θα αγωνιστούμε όλη την πενταετία. Θα αγωνιστούμε και θα το παλέψουμε. Και σίγουρα θα το πετύχουμε. Εκφράζεται και στην τοπική σας διοίκηση.